τον Στάμου, τον Λαγό να αλλάζουν πάσες, θέλουν να ανοίξουν τους αντίπαλους τους, την αντίπαλη άμυνα, θέλουν να Τρόπουλο και αυτός για τον Στάμου. Σκόνδρας με το στήθος. Προσποίηση πολύ ωραία. Τόνεφ. Το φάου βέβαια να ανεβαίνουν. Κόστοφ θα βγάλει πολύ ωραία μπροστά για τον Τσετάνοφ. Αυτός έχει κλειστεί ανάμεσα σε τρεις. Δεν μπορεί να κερδίσει σκόντρες. Κλέβει ο Στάμου. Στάμου στην κεφαλιά. Σοηλέδης. Ντρενοβίτσκι. Ο Κόστοφ θα χάσει. Βούλγαρη με τον Τσβέτκοφ, τον αρχηγό, να πετάει μπροστά όπως όπως. Κυνηγάει. Ελέγχει ο Στάμου. Πολύ ωραίο το 1-2 των Βουλγαρών. Με τον Στάμου. Περνάει τη μέσα γραμμή ο παίκτης του Ηρακλή. Ωραία παλιά στο Φορτούνι. Φορτούνις. Στάμου, για να δούμε. Μπαλιά στο κενό χώρο. Εδώ είδατε τον αρχηγό της βουλγαρικής ομάδος, τον Τσβέτκοφ, πώς μπήκε μπροστά από τον, που προήλθε από ένα φάουλ που εκτέλεσε ο Φορτούνις. Στάμου. Ζητά ο Γιάννου, ζητά και ο Βασιλόγιαννης, προτιμά να βρει δεξιότερα τον Στάμου για ηρεμία στο παιχνίδι, αν θέλετε. Ο Γιάννου με τον Σκόνδρα παίζει το 1-2. Με πλάγιο το οποίο εκτελείται γρήγορα από τους Βούλγαρους, ο Ντρενοβίτσκι. Γίνεται αμέσως όμως το λάθος. Έλληνες ποδοσφαιριστές, Τόνεφ, παίκτης που ισοφάρισε. 1-1 έγινε πλέον και δέστε πάλι οι Βούλγαροι βγαίνουν στην επίθεση. Κόβεται όμως Γιάντζογλου, παίκτης της ΑΕΚ. Στάμου στον Καραγκούνι, Απόστολος Βέλιος. Έχει μπροστά του τον Κωστό. Για ηρεμία στον Στάμου και ο παίκτης του Ηρακλή κάνει την προσποίηση. Για να δούμε τώρα τους Βούλγαρους με τον Πάσκοφ. Όμως εύκολα, όμορφα και ωραία, ο Στάμου θα βγει από την περιοχή, θα βρει τον Καραγκούνι. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής που σημείωσε το δεύτερο γκολ. Με τον αρχηγό του, τον Σκόνδρα, συνεργάζεται. Ο Σκόνδρας προσπαθεί το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων για την ελληνική ομάδα.